για το μεταναστευτικό και τα προβλήματα των γειτονιών. Όχι. Πάμε για αυτό το οποίο έγινε. Και ερχόμαστε στη συζήτηση για τις πορείες. Τι λέει λοιπόν το νομοσχέδιο που θα εφαρμοστεί και θέλει το χρόνο του? Ότι δεν πρέπει να γίνονται αντισυγκεντρώσεις. Γιατί όποιος πιστεύει στο δικαίωμα του συναθρίζεστε, σημαίνει ότι κάποια στιγμή μπορούν να μαζευτούν άνθρωποι και να πούνε διαμαρτυρόμαστε για την παρουσία μεταναστών, και κάποια άλλη φορά να μαζευτούν άνθρωποι και να πούνε θέλουμε μετανάστες. Όταν όμως οι κάτοικοι της πλατείας Βικτωρίας, αυτοί οι οποίοι ήταν, κάνουν μια συγκέντρωση και γίνεται αντισυγκέντρωση και τους παραβιάζεται το δικαίωμα να διαμαρτυρηθούν, αλλά και εκ των πραγμάτων θα γίνουν επεισόδια. Λέει ο κύριος Γιαννούλης, αν ήταν ο κύριος Κασιδιάρης, με συγχωρείτε, θα χαρίσουμε τις γειτονιές της Αθήνας αυτό το οποίο έγινε στο παρελθόν στη Χρυσή Αυγή ή τους μετέπειτα? Έχετε παρακολουθήσει? Όπου υπάρχει πρόβλημα, όπου υπάρχει πρόβλημα θα πάμε. Απλά να τα βλέπετε. Εγώ σας λέω, εσείς μου λέτε για τη συγκέντρωση και την αντισυγκέντρωση. Εδώ έχουμε το βίντεο. Τις εικόνες τις βλέπετε, κύριε Πλάτη? Βεβαίως τις βλέπω, κύριε Γιαννούλη. Κύριε Γιαννούλη, δεν μας βοηθάτε να κάνουμε τη δουλειά μας. Απλώς θα ήθελα να βλέπω όλα τα βίντεο συνολικά. Ωραία, να πάμε λίγο συγκεκριμένο βίντεο. Είναι και δεν έχει υποστεί κάποια επεξεργασία. Αυτό το στυλιάρι το βλέπετε που έχει ο αστυνομικός εκεί, πιανού είναι? Αυτό το στυλιάρι το βλέπετε ότι το επιστρέφει στο διαδηλωτή μαζί με τη μολότοφ την οποία τη φύτεψε στο σάκο του. Γιατί δεν τα λέμε αυτά? Ποια φύτεψε στο σάκο του? Κύριε Πλεύρη, τώρα εδώ είναι μια εικόνα χίλιες λέξεις η συγκεκριμένη. Το συγκεκριμένο βίντεο, παρακολουθήστε. Μισό λεπτό, κύριε Γιαννούλη. Έχουν καταράκτη, δεν βλέπουν. Κύριε Γιαννούλη, θα έρθει ο λόγος σε εσάς. Τώρα συζητάμε κάτι συγκεκριμένο, το οποίο περιμένουμε απάντηση από την ελληνική αστυνομία, τι ακριβώς έχει συμβεί. Έγιναν και άλλα επεισόδια. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι επιστρέφουν κάποια κοντάρια. Φαίνεται ότι το μηχανάκι αυτό είναι πολιτικό μηχανάκι. Δεν είναι μηχανάκι, λέει, της αστυνομίας. Άρα αναρωτιόμαστε για ποιο λόγο επιστρέφουν τα στυλάρια. Πώς το λένε την λέξη, τα στυλιάρια. Μπράβο, ναι. Κοιτάξτε, και η ελληνική αστυνομία θα απαντήσει. Αυτή τη στιγμή έχουν πιάσει, γίνεται μια συζήτηση εκεί πέρα σε αυτό το πλαίσιο. Θα απαντήσει ακριβώς η ελληνική αστυνομία και αυτά μπορεί να είναι κατασχεμένο υλικό και δεν ξέρω αν η συγκεκριμένη μηχανή είναι αστυνομική με πιναχίδες άλλες. Κύριε Γιαννούλη, ο λόγος εσάς. Τώρα. Κύριε Φιλιππίδη, ξέρετε, αναρωτήθηκε ποτέ κανείς πέρα από αυτά τα πολιτικά φλιναθήματα ότι οι συγκεντρώσεις και αντισυγκεντρώσεις, αναρωτήθηκε κανείς γιατί στην πλατεία Βικτωρίας δημιουργήθηκε το πρόβλημα? Γιατί στην πλατεία Βικτωρίας ο καλός δήμαρχος της Μεγάλης Οδού και της Μεγάλης Παρέλασης και της Μεγάλης Παροδίας πήγε και ξύλωσε τα παγκάκια? Γιατί το κλείσιμο κάποιων δομών φιλοξενίας των προσφύγων και των μεταναστών οδήγησε αυτούς τους ανθρώπους στην ουσία να είναι οι νέοι άστεγοι των τελευταίων επεισόδια? Δεν τα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν τα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι τα επεισόδια. Ακούστε με, δεν είπα ότι τα κάνουν επεισόδια αυτοί οι άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι όμως και οι συνθήκες τις οποίες υποχρεώθηκαν να ζήσουν επειδή κλείσαν οι δομές, επιπρόσθετα τους τιμώρησαν βγάζοντας και τα παγκάκια να μην μπορούν να καθίσουν και στην ουσία έχουν καταστεί άστεγοι, δημιούργησαν το ζήτημα με τους πραγματικά φιλήσυχους πολίτες της περιοχής, τους οποίους πήγανε δύο ρακοσυλλέκτες της πολιτικής σκοπιμότητας, οι κύριοι Μπογδάνος και Κασιδιάρη. Δεν θα πάει ο βουλευτής Μπογδάνος Αλφαθινών, δεν κατάλαβα. Δεν θα πάει ο κύριος Μπογδάνος Αλφαθινών. Επειδή έχουμε λίγο χρόνο. Εκλεγμένος βουλευτής είναι, κύριε Γιαννούλη, δεν θα πάει. Αν θέλει να πάει, θα πάει. Επειδή έχετε φάει το χρόνο, κύριε Γιαννούλη και κύριε Πλεύρη, έχετε φάει το χρόνο, έχουμε ένα λεπτό, θα το δώσω στον κύριο Καραθανασόπουλο. Και νομίζω ότι είναι δίκαιο αυτό. Αμέσως πέφτει ο κόφτης της Δημοκρατίας. Λοιπόν, οι δύο ρακοσυλλέκτες πολιτικού ωφέλους. Επιμένετε με αυτό τώρα. Θα πάρει σε λίγο ο κύριο Μπογδάνος, θα πρέπει να του δώσουμε το λόγο. Θα έχει δίκιο να πάρει. Θα έχει δίκιο. Βουλευτής είναι στην περιφέρεια του. Θα δώσει λογαριασμό. Όταν πηγαίνει να. Μία φράση στον κύριο Καραθανασόπουλο για το κλείσιμο, κύριε Γιαννούλη. Από ευγένεια πρώτα απ' όλα. Τις ευαισθησίες, βεβαίως. Να αξίσει τις ευαισθησίες των πολιτών μαζί με τον Κασιδιάρη. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Πήγε μαζί με τον Κασιδιάρη. Καραθανασόπουλο, μία φράση. Είναι αποκαλυπτική συζήτηση. Και στο πρώτο μέρος και στο δεύτερο για το τι επιδίωξη υπάρχουν. Όταν υπάρχει μια πολιτική που ταυτίζεται στι βασικέ στρατηγικέ επιλογέ και με τη ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία, τσακώνονται με προσωπικού χαρακτηρισμού και για δευτερεύοντα ζητήματα. Αυτό είναι προσωπικό. Ειλικρινά, ευχαριστώ θερμά, κύριε Καραθανασόπουλε. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Γιαννούλη. Ευχαριστώ και εσά, κύριε Πλεύρη. Λοιπόν, διαφημίσει, επιστρέφουμε αμέσω μετά με δημοσιογραφική συζήτηση, σχολιασμό πολλών πραγμάτων τα οποία τα συζητάμε εδώ από το πρωί στην κοινωνία ώρα Ωμέγα. Μείνετε εδώ.